Καλησπέρα σας. Καμπούρογλου έκανε το 1-0 κατευθείαν με τη σύνδεση για τους μπόλερς. Ναι, δεν με νοιάζει, βάλτε όπου θες στο ταμπλό εσύ. 1-0 είναι τόσο πολύ. Λοιπόν, Drazen Bowlers. Drazen με τα μπλε. Και τον Παυλή σε μισά έχει τώρα την μπάλα, να φτάνει για 3. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Αλλά, Ντουλαψής. Θα κάνει το 1-1. Και δεν το έχει βάλει. Ταμπούρομι. Λοιπόν, αστοχή τώρα στο lay-up. Δεν έπαιξε καλή άμυνα ο Πετινός. Λοιπόν, Πετινός, Βίγκος, όχι ο Κυριάκος, ποιος είναι ο μικρός. Κυριάκος. Ω, μικρός είναι ο Κυριάκος, sorry. Και ο μεγάλος. Νίκος. 2-1 από τον Βενίδα. Πετινό. Το Πετινό. Ζορμπάς λοιπόν από την άλλη, Μουσταριά 3 τώρα και αστοχή. Μπιντέλας, Ζουρτός και Καμπούρογλου. Φίγκος. Αστοχή ο μικρός. Rebound, ο Καμπούρογλου και φάουλ κερδισμένο. Στημένος για 3, μέσα 2-3 οι μπόλερς, καλός υπεροχιστός. Παυλίσεβιτς από μέσα απόσταση και αυτός αν είναι καλός υπερ. 3-3 λοιπόν. Ζορβάς, τι έκανε το τέλος ο Ζορβάς. Πέρασε ωραία από την πάλι. Μάλλον ζαλίστηκε και δεν ήξερε που είναι το στοφάνι. Ντουλαψής ξεκίνησε ζεστός για το 5-3. Δύο τρίποτα έχει Ντουλαψής. Ζουρτός θα ήταν άστοχος ο τρίποντο, Ντουλαψής θα μπει στα μέσα. Μπιντέλας τον παίζει άμυνα, θα του κάνει και φάουλ. Νωρίς ξεκίνησε ο Μπιντέλας που μάλλον πάλι δεν θα έβλεπε τη φανέλα για να φοράει αυτό το μπλουζάκι. Ντουλαψής, πολύ ωραίο κόψιμο και ωραίο καλάθι μετά την ασίστ του Παυλίσεβιτς. Πάλι, οι δύο δεν έχουν φάσει. Ζορμπάς για το 6-5. Πετινός, αστοχή, το διπάνω να το ζητώ. Ταμπούρογλου. Ταμπούρογλου για το 6-6. Δύσκολο αυτό που επιχείρησε ο Ντουλαψής, αστόχησε. Βάς, όχι αυτή τη φορά. Παυλίσεβιτς τώρα. Έχασε την μπάλα ο Πετινός, την έκλειψαν την Τέλας με Καμπούρογλου. Φάουλ ο Βίγκος. Και μαθήματα για το πώς ασύνει το κορμί του από τον Ντουλαψή. Την
Μαντέλα, για τον Τζουρκό, το σπίτι πέφτει στα μέσα με ταυλό αστοχή, ο ίδιος ο Μπάουν. Για τον Ζορμπά. Πήγε να βρει έξω από τον Καβούρογλου, αλλά το κατάλαβε του Λαψής, έκοψε την μπάσα. Παυλίσεβιτς από κοντά, ουχ, δεν θα του κάνει το χαρτί την μπάλα. Καβούρογλου από τη γωνία, μπαίνει και βγαίνει. Καλά από τον Παυλίσεβιτς. Και η απάντηση από τον Τζουτό, όχι. Μιντέλλας. Ευστοχή ο Μιντέλλας για το 8-7. Τώρα από την Δουλαψή. Φάουλ. Άμυνα με χέρια. Ο Ρουσορεφ. Ποιον δεν στέλνουν το χρόνο του για να φύγουν αυτό. Είμαι εδώ. Έχει περάσει κανένα μισάρα την ώρα που τελείωσαν. Και ακόμα εδώ είναι τα λένε στον πάγκο. Τζουρτός για τρεις μέσα. 9-9. Φετινός goal foul. Κέρδισε το Ζορμπά. Καλά, δίπλα ο χρόνος δεν κυλάει. 11-9 από τον goal foul του Φετινού, αλλά goal foul έχουμε και στο Καβούρογλου. Όχι, ο Καβούρογλου δεν θα βάλει την βολή όμως, το 11-10 θα παραμείνει. Και Παυλίσεβιτς κατευθείαν για τρεις, ο αστοχός. Ζορμπάς μαζεύει το Μπάουν. Ζουρτός, άστοχος. Ο Βίγκος θα βγάλει την μπάλα. Φοβερή ενέργεια, άστοχο όμως το τελείωμα. Γκολάψεις με το τέλος, θα πάρει το φάουλ. Παυλίσεβιτς για ένα ήταν, 12-10. Του τόσε μια βολή. Αστόχησε ο Τζουρτός, αλλά Καβούρογλου μάζεψε μετά τη σφαλιάρα του Μιντέλλα. Θα κάνει θα σφάλει και τον τρίποντο. Άστοχος, θα πάρει και ο ίδιος τον μπάουντ, θα βάλει καραφάκι. Το 11. Λάθος του Φετινού. Μπάλα στο πουθενά έριξε. Το
Μπάς, πάλι ωραία ενέργεια, πάλι κακό τελείωμα. Καλύτερα τον προηγούμενο, αλλά άστοχο όμως. Και αυτό. Ντολαψή, δύσκολο σούτ, αστοχή. Παυλίσεβιτς, τον Ντολαψή, θα συγκρατήσει την μπάλα, θα στοχίσει. Τον Μπάς, Καμπούρογλου. Γέλλας για τρεις, μέσα! 12-13 μπροστά οι Μπόλες και πάλι. Ενός γυρνάει, αστοχή, δουρτός και τον Βιντέλλα. Ωραία γύρισε μπάλα, ο Ζορμπάς από κοντά για το 12-14 την ασίστ του Τζουρτού. Το λαψί για την ισοφάριση, όχι κοντό σου. Σάμσον. Ζορμπάς 12-16. Αλλά ο Παυλίσσελης κατευθείαν για το 14-16. Θα ήθελα να μην μπαίνετε μπροστά στην κάμερα, ευχαριστώ πολύ. Ζουρτός. Το Ζορπά. Μέχρι μέσα θα βγάλει για τον Καμπούρογλου. Και πάλι Ζορπά σε τον Καμπούρογλου. Η πολύ πάσα και συνήθως. Φοβερή πάσα του Παυλίσσελη στον Πεντινό. Αυτό σας τόνισε. Περίοδο 14-16, οι Μπόλες είναι μπροστά. Μαζί για τη δεύτερη περίοδο και τον Τζουτό να στοχεί σε ένα τρίποντο. Πέρασε στο παρκέ και ο Βίγκος, ο Νίκος. Και όπως βλέπετε είναι ο Μπαμπάς. Παυλίσεβιτς μέσα, 15-16. Αυτός πάτησε γραμμή. Φάουλ κέρδισε ο Ντολαψής. Παυλίσσελης κατευθείαν για τρεις, δεν είναι φτωχή τώρα. Ζουρτός θα πάρει αυτό το σουτάκι του. Ούτε αυτό θα είναι το στόχο. Ζορμπάς πήρε το rebound τελικά. Και ο Ντολαψής έκανε φάουλ στον Καμπούρογλου στη διεκδίκηση της μπάλας. Ζουρτός πάλι άστοχος. Το Λαυσίς δεν θα βρει τόσο από την γωνία, Καμπούρογλου για τον Βιντέλλα. Ζορμπάς πήγαν να παίξουν τον αδύο, δεν τα κατάφεραν, αλλά έχουν και πάλι την μπάλα οι άστροι. Σταμάτα λίγο. Καμπούρογλου. Λάθος έκανε. Βίγκος, καλάθι και φάουλ. Δύο λάθη από τον Καμπούρογλου στην ίδια φάση. Και την μπάλα έχασε και το καλάθι έφαγε και φάουλ έκανε. Τα βάλε λίγο με τον εαυτό του κι αυτός. Κορακιανίδης για τρεις μέσα. Περιγράφουμε και το δίπλα παιχνίδι. Και time out που ζητάνε οι άσπρες. Σε λίγο μαζί. Ξεκινήσαμε. Το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν. Με τον Ντολαψή. Έδειξε το χρόνο στο γάλα. Το κλέψε την μπάλα από την τέλα. Με ένα κλέψιμο λοιπόν ξεκίνησε η περίοδος. Ζουρτός. Τώρα θα δώσει τον Βιντέλλα.
Ζαρμπάς χώρισε η επίθεση για τους μπόλερς. Αναγκαστικά ο Ζαρμπάς πήρε ένα τρίποντο, δεν ήταν κακό, ήταν άστοχο όμως. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Παυλίσεβιτς για τον Βίγκο. Ο Κυριάκος, ο μικρός, ασχόλησε το τρίποντο. Ταμπούρο γλουμάζεψε. Γιουρτός έχει ώρα να ευστοχίσει. Απογοητευμένο από τον εαυτό του. Δεν το σκέφτεται, έτσι σουτάρει αυτός, αλλά... Παυλίσεβιτς, αστοχή τώρα, Παυλίσεβιτς, Ζορμπάς. Κουδέλλας, εκεί κάτω το καλάθι, μπορούσε να παίξει γρήγορα. Δεν είχε όμως την αίσθηση που βρίσκεται στο κήπεδο. Ζουρντός για τον Βιντέλα, αυτός θα διατρήσει έξω. Βίγκος μαζεύει ο Νίκος. Παυλίσε την τόλαψη, διατρήσει κατευθείαν την κορυφή, αστοχή. Ζουρντός. Για τον Καμπούρογλου. Μπαίνει προς τα μέσα. Αστόχησε στο τέλος. Βίγκος για τον ιό και από εκεί Παυλίσεβιτς, τον Ντολαπλής είχε φοβερά η μπάλα, ο Ντολαπλής έπρεπε να στάρει, αλλά και αυτό καλό ήταν. Ο Βίγκος ευστοχή, 33, όχι 32, το πρώτο του περιόδου ήταν αυτό. Ναι. Πρώτο καλάθι μετά από 2,5 λεπτά αγώνα και για τις δύο ομάδες. Ζορμπάς έβαλε πλάτη τον Βίγκο και έπαιξε πολύ ωραία το 1-2 με τον Γκαμπρόγλου για το 36-22. Τι λέω, 32-26, τι πίνω και δεν μας δίνω. Παυλίσεβιτς, μάλλον την έφαγε εκεί που καταλάβατε. Μία μικρή διακοπή για να συγκλωθεί ο Γαβρόγλου και σε λίγο μαζί σας. Εντάξει, είναι ο Γαβρόγλου, θα ζήσει η οικογένεια μετά από αυτό. Έκανε το λάθος τώρα. Ο Παυλίσεβιτς έκλεψε. Ο Βίγκος πάταγε κιόλας. Το λαψίς πήρε το rebound του για να δώσει μια πάσα πίσω από την πλάτη στον Παυλίσεβιτς, αλλά από τα πόδια του Τζουρτσού μπάλα βγήκε εκτός. Ωραίο κόψιμο του Παυλίσεβιτς και βρήκε τον Ντολαψή στον τρίποδο και αυτό στον Βίγκο. Σουτάρει από τη βολή μέσα. Πολύ ωραίο μπάσκετ από τους Drazen για το 33-26. Τρεις έκαναν πάσα, ο τέταρτος σούταρε και σκόραρε. Αυτό είναι μπάσκετ. Ζουρτός για τρεις, είχε ώρα να μιλήσει. 33-28. Δεύτερα ο Βίγκος. Δεν χρειάζεται να τον πω εγώ, το έδωσε ωραία. Ζορμπάς μέσα και να που το μείον 7. Έθνης μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, έχει γίνει μείον 3. Αλλά μείον 5 τώρα με τον Τολαψή να έρθει το 35-30. Βροχή τα εκατομμύρια που λέει η διαφήμιση στο ΠΑΠ, δεν βροχή τα τρίποντα. Δελαυτής πήγε για ακόμα ένα, αλλά δεν ευθόησε. Καμπούρογλου με τον Βίγκο στον Πιντέλα. Πολύ ωραία πάσα. 35-31. Γρήγορο μπάσκετ για τους μπόλερς. Πάω ο Πιντέλας. Βίγκος, ωραία pick and roll παίξανε με τον Ντολαψή για το 36-31. Καβούρογλου παίρνει ένα στήν από τον Τουρτό, θα δώσει στο Ζορμπά, στημένος αυτός για 3, ευστοχή 36-33.
2 τα τρίποντα του Ζορμπά στην τρίτη περίοδο, στο μείον 3 και πάλι. Οι Μπόλερς, ο Βίγκο Σασοκή, Καμπούρογλου. Σταμάτησε την τρίπλα ένα βήμα μέσα από την τρίποντα, δεν το κατάλαβα αυτό. Βρήκε τελικά το τζουτό. Αυτός ο Ζορμπά τώρα δεν σουτάρει, μπαίνει προς τα μέσα. Περίτεχνη ενέργεια, πάλι άσχος στο τελείωμα. Δολαψής λάθος. Ευκαιρία για να φέρουν διαφορά ακόμα και στον πόντο οι Μπόλερς. Αν εστοχίσουν σε αυτούς τους δύο πόντων, δύο δηλαδή. Να, Ζορμπάς θα το πάρει, αστοχή. Ο ίδιος το rebound, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει τον τζουρτό πολύ ωραία. Στημένος αυτός για 3, 36-35. Γράψτε 2 λοιπόν. Γράψτε ακόμα 2, αμέσως αβατάει το λάψη, όλα τα τρίποτα των άσπρων. 38-35 τώρα. Γελάω γιατί το πήρε πολύ ωραία το φάουλο. Χαρτζουρτός. Ήταν όμως. Ήταν. Αλλά το πήρε έτσι ωραία, έτσι επαγγελματικά, αλλά NBA. Ζορμπάς. Ο Ζορμπάς έβγαλε την μπάλα. Ευχαριστώ ο Κυριάκος. 38-35 παρέμεινε. Καμπούρογλου για τον Τουρτό. Πέρασε από τον Βίγκο. Αστόχη. Βίγκος για 3 μέσα. Νίκος Βίγκος και το διασκεδάζει Διόντου. 40-35, καλάθι και φάουλ. Από τον Καμπούρογλου, 40-36 και μία βολή για τον Καμπούρογλου. Πάει να τα βάλει τώρα να το βάλει χάρη. 40-37, εύστοχος τώρα ο Καμπούρογλου, στο δεύτερο γκολ φάουλ κέρδισε. Τάπα της αγωνιστικής, τι σας πω, και του πρωταθλήματος. Ο Ζορμπάς έριξε τα χέρια στον Νίκο Βίγκο. Τι έγινε. Τι έδωσε. Βήματα έδωσε. Α, ναι, βήματα. Τα λέω κι εγώ. Έχει θετικό φάουλ. Ναι, θετικό φάουλ του Μπιντέλα. Κατάφερε και ακύρωσε αυτή την ωραία φάση του Ζορμπά με ένα γρήγορο κακό λάθος. Ο Ζορμπάς θα κάνει του... Όχι, δεν θα ολοκληρώσει το φλέψιμο. Θα γίνει όμως το λάθος τώρα από τους Ντράζερ. Να ο Μπιντέλας όμως παίρνει πίσω το λάθος του. Με το τρίποντο φαίνει διαφορά στον πόντο. Ο πατέρας στον ιό και αυτός στο καλάθι, όχι. Έξω η μπάλα. Μπιντέλας για το συν 1. Οπα, έρβολα, αλλά Σπανούλη ήταν αυτό. Μάλλον το Σπανούλη θα έβλεπε στη Ρωσία την Πέμπτη, γι' αυτό κάνει αυτά ο Μπιντέλας τώρα. Έβαλε ένα, μετά πήρε και το άλλο για την νίκη. Το σλέρμπολ. Με αυτά αν ζεις και πεθαίνεις. Μπιντέλα, αγόρι μου, πεθάνατε την Πέμπτη. Φοβερή πάσα του Καμπούρογλου, γιατί ο Τζουρτός δεν το τελείωσε. Ε? Καμπούρογλου αστοχή. Time out. Που δεν θα πάρουν τώρα οι Ντράζεν. Βίγκος κι άλλο. Όχι, δεν θα μπει αυτή τη φορά από τον Νίκο. Τζουρτός. Τόση ώρα το ψάχνανε. Το βρήκαν τελικά. 40-41 με τον Τζουρτό να βάζει μπροστά τους Μπόλερς. Το time out ολοκληρώθηκε.
και οι Nets ή αλλιώς Drazen έχουν την μπάλα με τον Παυλίσεβιτς, είχε ώρα να μιλήσει, είχε ώρα να μιλήσει. 41 όλα. Ζουρτός έφαγε την παντόφλα και έβαλε και το τρίποντο. 41-43, ο ίδιος μας το δήλωσε ότι έφαγε παντόφλα. Ο Ζουρτός. Τι έγινε τώρα, κάτι φάουλ μάλλον, την πόλη. Παυλίσεβιτς, αστοχή τώρα, ο Ζορμπάς μαζεύει, ένα λεπτό μένει για την τρίτη περίοδο. Οι μπόλες έχουν περάσει μπροστά. Με το τρίποντο παιχνίδι που έχουν κάνει σε αυτήν την περίοδο. Τρία ο Τζουρτός σίγουρα, άλλα δύο ο Ζορμπάς σίγουρα, είναι και άλλα που δεν θυμάμαι. Αστοχή τώρα ο Ζορμπάς, ένα. Παυλίσεβιτς στο Βίγκο, αστοχή ο Κυριάκος. 42-43, Πιντέλλας για 3, όχι. Φάουλ. Μία επίθεση μένει. Τάρκους θέλετε να βγει έξω. Λόγκ του Καμπούρογλου, ο Πετινός θα πάρει την μπάλα, στο εκεί Ζορμπάς. Μπιντέλλας για 3, όχι. Και θα πήρε τον μπάζερ, 42-43, οι μπόλες περάσαν μπροστά με τη λήξη του τρίτου 12 λεπτού. Και πάλι μαζί. Ωραίες επέστρεψε. Άμπαντες είναι στη θέση του. Και ο Τζουρτός θα το βάλει, όχι, θα χάσει το τρίμο το Παυλίσεβιτς. 42-43 τα πάντα θα κρυφθούν σε αυτή την περίοδο. Ποια ομάδα θα πάρει την νίκη. 10 δεν έχει πάει ακόμα. 9.5. Αλλά άμα θες, για πες μου την πρότασή σου να ξέρω. Μπόλερς. Την παίρνω. Μέσα από τον Παυλίσεβιτς. 43 όλα. Ζορμπάς για το συν 2, όχι δεν θα έρθει. Είσαι έτοιμος δηλαδή, ε. Να τα σκάσεις. Έχω πάρει 15 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω, εγώ θέλω όσο είπες. 44-43. Ο Παυλίσεβιτς με δύο καλάθια βάζει μπροστά τους. Δράζεν και επιθετικό φάουλ από τον Ζορμπά. Μ' αρέσει. Παίξαμε 10 δευτερόλεπτα. Πετινός. Overplay τον Ντολαψή παίζει ο Καμπούρογλου και Πετινός θα βάλει το καλάθι όπως. 45-43, με ένα 3-0 ξεκίνησαν οι Δράζεν. Ζουρτός γυρνάει πάνω στον Παυλίσεβιτς. Θα βρει τον Καμπούρογλου. Φάουλ. Του Ντολαψή, σωστό φάουλ για τον Καμπούρογλου, ήταν φάτσα το καλάθι. Καμπούρογλου. Μπαίνει προς τα μέσα, εύκολο. 45-44. Φοβερά βρήκε ο Ντολαψή στον Πετινό, αυτός έχασε ένα πέναλτι. Θα πάρει όμως κι άλλο rebound. Αρχιτικότατο και γυρνάει για να το βάλει. 46-44. Ζουρτός, πάλι με πλάτη τον Παυλίσεβιτς, αστοχεί. Πετινός για τον Ντολαψή από τη γωνία. Πολύ κακό σουτ. Κακή επίθεση από τον Ντολαψή. Δεν ξέρω αν έβλεπε καν το παλάτι του που ήταν. What happened there? Φοβερός Παυλίσεβιτς. Στήριξε το Θεό για να κατεβάσει το γενικό στον Καμπούρογλου. Ζουρτός θα απαντήσει για 3. 46 όλα.
Το ντέρμπι συνεχίζεται. Παυλίσεβιτς. Θα πάρει το φάουλο ο Παυλίσεβιτς. Την τέλασε Ταμπούρο που δεν μπορούσε να το ανακόψει με άλλο τρόπο. Ντολαψής για το συν 2. Ταμπούρογλου αστοχή. Και νέο φάουλ, 4 φάουλ ήδη. Για τους μπόλες, πολύ σύντομα που μπει στο μπόνους. Η Drazen. Υπεράνου χρόνου οι δύο ομάδες, αφήνουν την μπάλα και τον χρόνο να κυλάει. Παυλίσεβιτς, φάουλ. Και μία βολή. Μέσα ο Παυλίσεβιτς, 47-46. Φάουλ ο Πετινός, όντως έβαλε το χέρι του Μίνο Μότυπο. Γιορμπάς, δύσκολη ενέργεια. Αστοχός ο Βίγκος, μάζεψε για τον Παυλίσεβιτς. Κατευθείαν για τρεις αυτός, αστοχή. Μπιντέλας, δυστός. Και πάλι Μπιντέλας. Και πάλι Τζουρτός. Μην ξαναδώσει τον Μπιντέλα, θα στρίξει 3-4 ώρες. Καμπούρογλου μαζεύει το rebound και φτωχή 47 όλα. Παυλίσεβιτς, αστοχή. Τζουρτός απ' την άλλη θα ευστοχίσει 47-49. Γκολαφτής για τον Πετινό, φάουλ και μια βολή. Μια βολή για τον Πετινό. Τα φάουλ θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Έχουν ήδη 6 βόλες. Από το επόμενο η Drazen, θα φτάνουν 2 βολές. Αστοχή ο Πετινός. Ο Τζουρτός έβγαλε την μπάλα. Το παραδέχεται μόνος του. Τι κάνει. Πολύ fair play. Μπράβο στον Τζουρτό. Καλή άμυνα εδώ από τους Βόλερς. Το Πιντέλας τι έκανε. Σάστησε. Ήταν μόνος με το καλάθι. Η μπάλα μπήκε και βγήκε στον Τζορμπά. Ο Καβούρο του τράβαγε τα μαλλιά που δεν έχει και ο Βίγκος θα κάνει το 48-49. Σας περιέγραψα εσύ γρήγορα την τελευταία φάση. Ο Πιντέλας ήταν μόνος κάτω από το καλάθι και έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Καβούρο ήθελε να τον δει πραγματικά. Μπάς, αστοχή, Βίγκος μαζεύει. Ωραία πάσα του Παυλίσεβιτς, wow. Φοβερή ασίστ για το 49-49 του Ντολαψή. Ο Μπιντέλας, αστοχή στον τρίποντο, Βίγκος μαζεύει και Πετινός. Ο Βίγκος θα παίξει με τον Ζορμπά. Γυρνάει και φτωχή με ταμπλό. 1-3-0 σερί. Δίνει και πάλι το προβάδισμα στους Drazen. 50-49 του Τζουρτός για την απάντηση. Όχι. Ταμπούρογλου το rebound όμως. Το καλά δεν είχαμε τα γελογικά. Φάουλ του Ντολαψή νωρίς του Ταμπούρογλου. Τζουρτός με ταμπλό είναι άστοχος. Το Βίγκο στο rebound. 1-2 φοβερό του Βίγκου με τον Πετινό, αλλά ο Πετινός έχασε και άλλο πέναλτι. Ο Πετινός θα μπορούσε να έχει δώσει διαφορά στην ομάδα του. Με χαμένα σούτα το καλάθι. Ζορμπά. 10! Ταμπούρογλου στο Ζορμπά. Με ταμπλό είναι άστοχο, στο ριμπάνο τον Πιντέλα. Τζουρτός για το συν 1, ναι! 51-50 οι Bullets.
Αλλά ο Παυλίσεβης θα κάνει το 51-51, 3,5 λεπτά από τη λήξη. Ζουρτός είναι καυτός, αλλά τώρα δεν θα το βάλει. Φάουλ του Βίγκου, πολύ σωστό φάουλ του Βίγκου, γιατί ο Μπιντέλας αν έβλεπε τον Ζουρτό. Ήταν μόνος του το καλάθι. 51 όλα λοιπόν. Ζουρτός και πάλι για 3, άστοχος. Βγάζει την μπάλα έξω τώρα ο Ζουρτός και πάλι το παραδέχεται, φοβερός, κύριος πάνω απ' όλα. Βίγκος, αστοχή ο Βίγκος, το rebound ο Ζορμπάς παραλίγο. Να χάνα το rebound Ζορμπάς με Καμπούρογλου τα μόνη στο Αυτοδουλαψί. Παυλίσεβιτς. Δέκα! Ζορμπάς, δύο βολές. Δύο βολές για τον Τολαψί. Δύο βολές λοιπόν τώρα. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Παυλίσεβιτς, ο Παυλίσεβιτς, ο Ντολαψής. Μία στις δύο. Ζουρτός. Ναι, 52-53. Παυλίσεβιτς, πολύ δύσκολη ενέργεια για το 53, όλα τι έβαλε. Ο Ζορμπάς θα βγάλει την μπάλα ο ίδιος νομίζω. Όχι. Ναι, αν μπορούσε ο Βίγκος, κλεβόταν αυτή η μπάλα. Τσουρτός μπροστά στον Βίγκο για 3, αστοχή τώρα. Ο ίδιος το rebound, δεν μετράει το καλάθι. Απ' έξω. Απ' έξω, Ηλία, απ' έξω. 53-53, η μπάλα είναι για τους Ντράζεν, δεν μετράει το τελευταίο καλάθι. Το Λαψής, τον Παυλίσεβιτς. Πέρασε, καλάθι και δύο βολές. Κακό φάουλ, καλύτερα να τον άφηνα να βάλει το καλάθι. Όχι, όχι. Ψηλέ! Τα τελευταία δύο λεπτά δεν ισχύει. Παυλίσεβιτς θα χάσει τη βολή. Δεν έχει κρύο αίμα τελικά. Δεν επιβεβαιώνει το επίθετό του. Μία στις δύο. Συνήθως οι Σέρβοι όποτε μας πετύχαιναν. Βέβαια δεν ξέρω σόρια αν είσαι από τη Σερβία. Όποτε μας πετύχαιναν. Η Ιτς τέλος πάντων σαν Ελλάδα στο τέλος με τις βολές. Δεν ήταν καλά τα πράγματα για μας. Ζουρτός. Φάουλ και μία βολή τώρα για τον Ζουρτό. Ενάμιση για τη λήξη. Άστοχος ο Τζουρτός, μαζί με ο Παυλίσεβιτς. Βρίσκει τον Τολαψί, στημένος για 3. Ο Πετινός τι έκανε εκεί μόνος του, πήγε να βρει το βίντεο, θα πάρει φάουλ και δύο βολές. Δύο βολές για τον Βίγκο. Τα φάουλ είναι καλύτερα για τους Ντράζεν. Άμα βάζουν τις βολές όμως, δεν τις βάζουν. Άμα χάσει την δεύτερη. Ναι, εντάξει, αλλά εννοώ ότι έχουν ευκαιρία για δύο πόντους. Θα τη χάσει και την δεύτερη, το rebound από ποιον, από τον Ζορμπά. Βιντέλας, Ζορμπάς. Καμπούρογλου. Ποιος θα πάρει το τσούπ.
τον Μπάς για 3. Όχι, κανείς δεν τράβηκε για τον rebound. Χαμπούρογλου σαν κύριος πήρε τον rebound, τον Παυλίσεβιτς. Σαν τερματοφύλακας μιλόγανες την μπάλα. Σαν τερματοφύλακας του handball. Μόνο. Και σαν τερματοφύλακας του handball μπορεί να είναι. Ήταν σαν μπλοκ στο βόλι, ναι. Τον Μπάς. Θα κάνει το λάθος τον Μπάς. Κλέβει το λαψίς. Μεγάλο κλέψιμο. Παυλίσεβιτς. 10! Πάλι Παυλίσεβιτς για τη νίκη είναι το 38. Δεν θα έρθει. Ζουρτός. Και τώρα ευκαιρία έχουν οι μπόλες. Με ένα τρίποντα να περάσουν αυτοί μπροστά. Καμπούρογλου. Ω! Φοβερό λάθος από τον Καμπούρογλου. Φοβερό λάθος. Στα 30 δευτερόλεπτα έχουνε άλλα 10! Ντολαψής πάει προς τα μέσα, δίνει στον Πετινό. Ντολαψής θα το πάρει το σουτ. Όχι, αλλά ο Παυλίσεβιτς πήρε το rebound της νίκης. Και φάουλ από τον Ζορμπά. Rebound νίκης ήταν αυτός, μάλλον, για να δούμε άμα κάνει 2 στις 2. Μαργαρίτη, χθες με τον Μπάου. Ναι, όντως. Και όχι μόνο με τον Μπάου και με την Νατέρ. Με 2 στις 2 δίνει την νίκη στην ομάδα του, με 1 στις 2 οι μπόλες έχουν ακόμα ελπίδες. Άμα χάσει και την άλλη να πάει, είσαι τόσο σκληρός. Δεν τη χάνει όμως την άλλη. 9 δευτερόλεπτα, ένα τρίποντο και time out. Σωστό time out, σε λίγο μαζί σας. Και πάλι μαζί, έχουμε πει τα σενάρια εδώ πέρα, μισή δεν θα κάναμε φάουλ, η άλλη μισή θα κάνουμε. Τι κάνεις, γιατί δεν αφήνω σωστάρι. Τι κάνανε οι μπλε ρε. Η Ντράζερ τους βάζει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Κάνω πέσσι, κάνω πέσσι. Ένα ολόκληρο παιχνίδι. Η Ντράζερ τρώνε τρίποντα από τον Τζουρτό, μπαίνουν από το time out και ο ψηλός τον αφήνει να σουτάρει. Μάλιστα, και αυτό λέγεται χαρακτήρι. Τα υπόλοιπα μετά την σύνδεσή μας. Λοιπόν, γυρίσαμε μετά το χαρακτήρι που κάνανε οι Ντράζερ. Είχαν ακόμα και φάουλ που εγώ δεν θα έκανα βέβαια, αλλά θα έπαιζα άμυνα. Παυλίσεβιτς, είπαμε ότι θα το βάλει. Πάει προς τα μέσα. Oh. Βρίσκει το Βίγκο. Για τη νίκη, όχι. Παράταση. Παράταση λοιπόν με το μεγάλο τρίποντο του Τζουρτού που έστειλε την μπάλα, τον αγώνα στην παράταση. Συνδεθήκαμε με τον Παυλίσεβιτς να ευστοχεί στο τρίποντο του BDB στην παράταση. Όλα τα σενάρια ανοιχτά. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ξέρετε, 2 λεπτάκια ή 2 πόντι, έτσι είναι το παιχνίδι. Οι Ντράζεν έχουν την πρώτη επίθεση, με ένα τρίποντο το λίγουνε. Παυλίσεβιτς πάει προς τα μέσα, κλείνεται πολύ από τον Τζουρτό, βρίσκει τον Ντολαψή, για 3, αστοχή. Ο Τζουρτός τραυματίστηκε. Και τώρα, η μπάλα για ποιον είναι. Ωραίο. Για τους μπόλες. Είναι για τους μπόλες. Το σφύριξε ο διαιτητής όταν το σουτ χάθηκε. Για να μας πεις για ποιος είναι η μπάλα. Άσπρη. Σφύριξε πριν πάρει rebound. Οκ. Ναι. Okay. Λέει ότι σφύριξε αφού είχε πάρει rebound. Την μπάλα λοιπόν είναι για τους μπόλες. Και τώρα την ευκαιρία την έχουν οι Άσπρη. Έτσι πάει. Τώρα κόβεται. Ο Μπιντέλας θα πάρει την μπάσα. Τζουρτός. Open, open. Σωστό open. Δεν έχω καταλάβει το μαρκάρισμα που του έχουν βάλει πάνω στο Τζουρτό. Μπιντέλας για τη νίκη λοιπόν για τους Μπόλερς. Όχι, δεν έληξε. Βίγκος πήρε το rebound. Το λαψής. Ω, φάουλ. Ψηλά έχεις κάνει τάπα, με το σώμα έχεις κάνει φάουλ. Είναι καθαρό φάουλ. Καθαρό φάουλ. Καθαρό φάουλ. Ρε παιδιά, κόβετε, έχει τελειώσει η φάση στην τάπα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι σημασία έχει μετά, έχει τελειώσει η φάση. Το γκρέμισε. Ναι, πρέπει να τον αφήσει να προσεχθεί. Γιατί είναι μακριά στην τάπα. Όχι, πρέπει να τον αφήσει να προσεχθεί. Έχουμε δει 100 φορές αυτό. Εντάξει. Έχω αντίθετη άποψη, η δικιά σου δεν θα την αλλάξω εγώ. Εντολαψή λοιπόν 2 βολές για την νίκη. Δούκα, όχι, όχι. Όχι, όχι, φάουλ. Αλλά εντάξει, δεν σου φοβίζει να μην. Ωου, η μπάλα κάνει 2 αναπηδήσεις και βγαίνει. Μία στις 2 από τον Τελαψή, τη μουτζώνει κιόλας.
Τζουρτός, Μπιντέλας. Λάθος από τον Μπιντέλα, αλλά ο Μπίκος δεν την έκρατσε την μπάλα, δεν την έδωσε. Μπιντέλας παραλίγο να χάσει την μπάλα, Τζουρτός. Τώρα δεν θα μπει. Μπιντέλας. Ζορμπάς. 10! Για τον Μπιντέλα, για τον Καμπούρογλου. Με ταμπλό, αστοχή, Ζορμπάς. Καμπούρογλου. Δεν χάνουν την μπάλα. Ναι, πες το. Ναι. 10! Ζορμπάς, σουτάρει αστοχή. Ποιος το rebound, ο Τζουρτός φοβερός. Όλοι του φωνάξανε. 10! Τζουρτός, σε μαρκάρετε, δίνει στο Ζορμπά. Μπιντέλας. Με ταμπλό είναι άστοχος. Πάλι rebound. Τι γίνεται, δεν έχουν χάσει κανένα. Έχουνε οι κορτς. Δεν ξέρω, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται. Τζουρτός. 10! 10 δευτερόλεπτα έχουν ακόμα και μένουν 15 για τη λήξη. Αν μείνει έτσι το σκορ, κερδίσανε οι Drazen. Ο Μπιντέλας όμως θα δώσει το προβάδισμα. Όπα, απ' έξω, ρε. Για απ' έξω και έχει 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη. 11 δευτερόλεπτα μένουνε. Παυλίσεβιτς. Όχι, Παυλίσεβιτς σουτάρει για τη νίκη. Αστοχή και οι Μπόλερς θα πάρουν τη νίκη. Τελειώνει το παιχνίδι, 56-57, μεγάλοι νικητές οι Μπόλερς. Οι Drazen απλά δεν κατάλαβαν ότι έχασαν. Καλό σας βράδυ.